Δεν πρόλαβε να χαρεί τις λίγες ημέρες ξεκούρασης που είχε στη διάθεσή της μια 29χρονη γυναίκα από την Πολωνία, η οποία έχασε τη ζωή της το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών. Περίπου 10:30 το βράδυ ειδοποιηθήκαμε ότι υπάρχει ένα συμβάν παράσυρσης μιας γυναίκας στη θάλασσα. Το συμβάν αυτό είχε γίνει περίπου στις 9:30 ώρα, δηλαδή ειδοποιηθήκαμε με καθυστέρηση τουλάχιστον μίας ώρας. Η γυναίκα λίγη ώρα νωρίτερα είχε φτάσει στη χώρα μας μαζί με το σύζυγό της για ολιγοήμερες διακοπές. Μόλις τακτοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο, θέλησαν να απολαύσουν το πρώτο τους μπάνιο, αψηφώντας τόσο το προχωρημένο της ώρας, όσο και τους δυνατούς ανέμους που έπνιαν στο νησί. Ήταν μοιραία η επιλογή αυτή, δεδομένων των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Έτσι στα Αμερικάνικη βάση τα νερά είναι ρηχά και έχει πολλά κύματα, πολύ κυματισμό, κατ' επέκταση έχει ρεύματα. Δεν έπρεπε να μπει καθόλου στο νερό. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου σχηματίζεται δικογραφία. Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Την ώρα που τα θύματα του υγρού στοιχείου πανελλαδικά έχουν ανέλθει σε 159, φαίνεται πως στο Ηράκλειο η κατάσταση έχει συγκρατηθεί. Μέχρι και χτες στη μακάβρια λίστα είχαν προσθεθεί 7 άτομα. Πρόκειται για 6 άνδρες και μία γυναίκα στην πλειοψηφία του αλλοδαπή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για θετικό πρόσημο εφόσον συζητάμε για απώλειες ανθρώπινης ζωής στο υγρό στοιχείο της θάλασσας. Έχουν αυξηθεί λίγο τα περιστατικά στις πισίνες. Μπορώ να πω, παρόλο που οι επιχειρηματίες καλοπρόεδρα το έχουν βάλει μυαλό και έχουν προσλάβει να παγωσώσεις και έχουν εκπαιδεύσει άτομα, δυστυχώς βλέπουμε μια αύξηση πνιγμών στις πισίνες. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2018 οι πνιγμοί ανήλθαν σε 16, με το 2017 να αναδεικνύεται η πιο μαύρη χρονιά, καθώς τα νερά του Ηρακλείου έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι. Και μόνοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε κατασκευασμένοι να ζούμε σε μια ατμόσφαιρα. Είμαστε κατασκευασμένοι να ζούμε έξω από το νερό και το νερό πάντα θα είναι επικίνδυνο, όχι για ένα που δεν γνωρίζει, αλλά και για τον πιο επίλεκτο κολυβητή. Κάποια στιγμή κάτι μπορεί να του συμβεί, να ζαλιστεί, να λιποθυμήσει, να είναι αδιάθετος και να κινδυνεύσει αυτός. Η θάλασσα θέλει προσοχή. Το βράδυ πρέπει να αποφεύγουμε την είσοδό μας στη θάλασσα. Δεν υπάρχει οπτική επαφή. Μειώνονται επομένως η αντίληψη που έχουμε για το χώρο, ιδιαίτερα όταν στην περιοχή έχουμε υψηλό κυματισμό και πνέουν ισχυροί άνεμοι. Τώρα τελειώνει η ναυαγοσωστική περίοδος. Άλλαξε το πρωτοκό διάταγμα από πέρυσι και έχει γίνει τώρα ένας μήνας παραπάνω. Παλαιότερα ήταν Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, τώρα έχει μπει και ο Σεπτέμβριος, αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει μπει από Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο. Δηλαδή, βλέπετε ξενοδοχεία και μέχρι 15 Νοέμβρη, 10 Νοέμβρη και έχουν κόσμο. Στο μεταξύ, έτοιμα προς τους παράκτιους δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και Φεστού να επεκτείνουν την αυαγοσωστική περίοδο έως και τις 15 Οκτωβρίου, έχει υποβάλει το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, έτοιμα που εξετάζεται θετικά.